Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ κατανοούμε την πολιτική σαν διαρκή αγώνα για την αλλαγή των συσχετισμών ισχύως. Η κυβέρνησή μας, η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη, υπό την ηγεσία ενός κόμματος της αριστεράς, βρέθηκε αντιμέτωπη όχι απλώς με ένα δυσμενή συσχετισμό δυνάμεων, αλλά με το σκληρότερο πρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού. Σε μια χώρα του κόσμου ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι τόσο ισχυρός, αδιαφυσβήτητος και παγιωμένος μέσα σε συνταγματικού χαρακτήρα προβλέψεις όσο είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό συνέβη τις τελευταίες δύο δεκαετίες με ευθύνη και των δύο παραδοσιακά κυβερνητικών πολιτικών οικογενειών της Ευρώπης, των χριστιανοδημοκρατών, συντηρητικών, αλλά και των σοσιαλδημοκρατών, σοσιαλιστών. Σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία μιας ευρωπαϊκής κυβέρνησης παραμένει γεγονός ιστορικής σημασίας. Η απόφαση να αναλάβουμε την ευθύνη, να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, χωρίς να δηλιάσουμε μπροστά στις δυσκολίες, συνδέεται με τις καλύτερες παραδόσεις της αριστεράς. Γιατί δεν είμαστε η αριστερά της απόδρασης και του εθνικού απομονωτισμού, αλλά η αριστερά που δεν φοβάται να αγωνιστεί για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων και των κοινωνικά αδύναμων στρωμάτων. Αυτή είναι η προϋπόθεση για κάθε σχέδιο που θέλει να έχει ως ορίζοντα τον κοινωνικό μετασχηματισμό, τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Το αποτέλεσμα αυτής της παράδοσης, της πολιτικής ηγεσίας και διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο, στις αγορές και της απόλυτης επικράτησης των νεοφιλελεύθερων μοντέλων στο πεδίο της οικονομίας, το βλέπουμε γύρω μας. Με κάθε ευκαιρία που τους δίνεται σε δημοψηφίσματα και εκλογές, οι ψηφοφόροι και ιδίως οι ψηφοφόροι των λαϊκών τάξεων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, την αγανάκτησή τους για την παρούσα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη, στρεφόμενη συχνά σε δυνάμεις της δημαγωγικής ακροδεξιάς που προβάλλονται δυστυχώς επιτυχημένα σαν δήθεν αντισυστημικές. Στις συνθήκες αυτές έχουμε ένα ιστορικό χρέος και ταυτόχρονα μια μοναδική ιστορική ευκαιρία ως Ευρωπαϊκή Αριστερά να συνειδητοποιήσουμε πόσο κρίσιμο είναι να δώσουμε τη μάχη για την ανάκτηση της ηγεμονίας των ιδεών της αριστεράς. Μπορούμε να γίνουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Αριστερά, ο φορέας αφισβήτησης και ανατροπής αυτής της Ευρώπης. Μπορούμε να γίνουμε εμείς η δύναμη που θα αλλάξει την Ευρώπη, που θα συγκρουστεί κατά μέτωπο με την ισχύ του χρήματος, την ασυδοσία των αγορών και την αλαζονία των πολιτικών ηγετών του κατεστημένου. Ο φαύλος κύκλος της μεταδημοκρατικής συντηρητικοποίησης μπορεί και πρέπει να σπάσει. Οι αιμονικές πολιτικές της λιτότητας και της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, καθώς και η διαρκής απορρίθμιση εργασιακών δικαιωμάτων και περιβαλλοντολογικών προδιαγραφών μέσω διεθνών συμφωνιών όπως η TTIP και η CETA, μπορούν και πρέπει να ανατραπούν. Όχι μόνοι μας όμως, αλλά σε συνεργασία με κάθε προοδευτική, αντινεοφιλελεύθερη δύναμη και φωνή στην Ευρώπη, με δυνάμεις των σοσιαλδημοκρατών και των πρασίνων, αλλά και με συνδικάτα, κοινωνικούς φορείς, διανοούμενους συλλογικότητες και οργανώσεις που ανησυχούν εξίσου για την κατρακύλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον αυταρχισμό, προς τη δικτακτορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την αποξίωση και περιφρόνηση της λαϊκής βούλησης και των δημοκρατικών διαδικασιών, όλα εκείνα που με βεβαιότητα θα οδηγήσουν στη διάλυσή της. Οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη είναι μια διαρκής
και σκληρή μάχη. Ο αγώνας για την κοινωνική αλλαγή συνεχίζεται. Μπορούμε να δουλέψουμε μαζί σε ένα φόρουμ πολιτικών δυνάμεων που ομονοούν στην ανάγκη ανακοπής του κατήφορου και στροφής της Ευρώπης προς το ανεκπλήρωτο όραμα με το οποίο βγήκαν οι λαοί μας από τη φρίκη του φασισμού πριν 7 δεκαετίες. Μια ευρωπαϊκή κοινωνία δημοκρατίας, ελευθερίας και αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ πολύ.